Παίξαμε το τελευταίο παιχνίδι του Σιμώνα Λουτσιάνη και του Μαγκόρε, το οποίο είναι ένα παιχνίδι στο φανταστικό θέμα του Δαρβίνου και την ανάπτυξη, σύλληψη και ανάπτυξη της θεωρίας εξέλιξης του Δαρβίνου και τη θεωρία των ειδών. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο θέμα, πολύ ωραίο το σκηνικό. Όμως ο λόγος που έχουμε ενθουσιαστεί δεν είναι για τη θεωρία του Δαρβίνου, η οποία είναι εντυπωσιακή ομολογουμένως, είναι για τους σχεδιαστές. Σιμώνα Λουτσιάνη είναι ένας αγαπημένος σχεδιαστής, έχει βγάλει πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, τον έχω αγαπήσει, έχουμε μιλήσει άπειρες ώρες εδώ, έχουμε δείξει πολλά του παιχνίδια στο επιτραπέζουμε. Οπότε όποτε βγάζει ένα παιχνίδι, τα καμπανάκια, οι σιρήνες, οι φάροι βαράνε και ούτω καθεξής. Όταν έβγαλε τον Darwin's Journey, το πίστεψα πολύ το παιχνίδι και περίμενα πώς και πώς και άργησε λίγο να το κάνουν fulfill και να το παραδώσουν. Και όμως η εμπειρία που μας άφησε η τελευταία παρτίδα και το gameplay που έχει αφήσει άξιζε κάθε αναμονή. Μάλιστα, ξέρω φίλους που θέλουν να ψάξουν να βρουν τώρα την Collector Edition, περιμένουν πώς και πώς θα γίνει retail, να το πάρουν και το καθεξής δικαίως και θα γίνει χαμός όταν βγει και retail, γιατί η έκδοση που παίξαμε ήταν Kickstarter. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι. Και ήρθε πρώτο σουμπάκερ, αυτό θέλω να πω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αξίζει. Αξίζει το hype, αξίζει τη φασαρία, αξίζει να είναι στα ράφια, αξίζει να είναι στις κουβέντες και ούτω καθεξής, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το λέω ευθύς αμέσως εξ αρχής, είναι παιχνίδι το οποίο πραγματικά κερδίζει. Είχα μια μικρή αμφιβολία γιατί, αν θα μου άρεσε τόσο όσο μου άρεσε πολύ περισσότερο από κάθε προσδοκία, το λέω απευθείας, γιατί το Golem, το οποίο πάλι ήταν από το συνδυαστικό αυτό δίδυμο, μου άρεσε πολύ, αλλά δεν με ξετρέλανε, να το πω διαφορετικά. Βέβαια, μπορεί να είναι προσωπικό γούστο, έχουν διάφορα στοιχεία τα οποία κάποιος εκτιμάει ή δεν εκτιμάει σε ένα παιχνίδι. Δεν θα μιλήσω τώρα για τον Golem, γι' αυτό όμως είχα μια μικρή υποψία, ας πούμε, μια μικρή πισινία, να το πω έτσι. Έφυγε από το παράθυρο. Το παιχνίδι είναι wow, wow. Μη σας τρομάξει το πόσο πολύπλοκο φαίνεται το art και το πόσο busy φαίνεται το ταμπλό. Ρέει νερό το παιχνίδι. Κρατάει τόσο όσο, αλλά αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει, πέρα από το ωραίο θέμα, πώς δένει το θέμα και βγάζει πολύ το θέμα το παιχνίδι, είναι το πώς έχει καταφέρει ο συγκεκριμένος σχεδιαστής πάλι, οι συγκεκριμένοι σχεδιαστές, να βάλουν ένα gimmick μέσα στο παιχνίδι, το οποίο να είναι τόσο καλό έτσι ώστε να το κάνει, να ξεχωρίσει, να το δώσει φρεσκάδα και να το κάνει εντυπωσιακό. Μιλάμε για το πώς χρησιμοποιείς τους εργάτες, οι οποίοι ξεκινάς με τους εργάτες που είναι ένα βασικό παιχνίδι τοποθέτηση εργατών και worker placement, όμως ανάλογα με τα σύλλες που βάζεις, τα βουλοκαίρια, τους δίνεις διάφορα σαν παράσημα, σαν ειδικότητα, το πούμε έτσι. Και το ταμπλό αρχίζει και ανοίγει πολύ περισσότερο να κάνεις και άλλα action και πιο δυνατά action ανάλογα με συγκεκριμένου είδους συνδυασμό ή αριθμό από διαπιστεύσεις, το πούμε έτσι, από βουλοκαίρια που να έχει. Οπότε θέλεις να έχεις πολύ δυνατούς εργάτες, πολύ εξειδικευμένους, αλλά θέλεις να κάνεις και τα υπόλοιπα πράγματα στο παιχνίδι που είναι όλο το παιχνίδι, γιατί και τα μεν δίνουν flexibility και τρόπο να τα κάνεις, αλλά και πόντους. Αλλά θες να παίξεις και το παιχνίδι και να κάνεις τα πράγματα στο παιχνίδι, γιατί θα πάρεις πόντους νίκης και από πολλά άλλα πράγματα, όπως να κατεβάσεις τους εξερευνητές στα τρία νησιά, τα Γκαλαπάγκος νησιά, να σου προχωρήσεις τα track και να πάρεις πολλά bonus. Το παιχνίδι έχει τρελή ποικιλία, τρελή επαναπαιξιμότητα, τεράστιο βάθος, πολλούς τρόπους για την νίκη, πολλούς τρόπους να πάρεις πόντους νίκης, πολύ μεγάλη ωραία παρουσία στο τραπέζι, πολύ ωραία παραγωγή. Έχει και solo, σίγουρα θα δοκιμαστεί, δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα. Παίζει πολύ ωραία με όλα τα player count. Βγαίνουν άλλα πλακίδια με action και δίνει τελείως διαφορετικές σε κάθε φορά. Ανάλογα με το πού πηγαίνουν οι παίχτες στα νησιά, επειδή κάνεις piggybacking, πηδάς μάλλον από πάνω και μπορείς να πας σε άλλα σημεία, έχει δίνει πολύ δυναμικότητα στα exploration που έχεις στα track. Έχει πολύ ωραίο οικονομικό στοιχείο με τα μουσείο που πηγαίνεις και βλέπεις εκθέματα και βάζεις εκθέματα και πουλάς εκθέματα από είδη που έχεις ανακαλύψει και παίρνεις χρήματα. Η οικονομία του παιχνιδιού είναι αρκετά σφιχτή και κλειστή, πολύ ωραία όμως και πολύ ενδιαφέρον παράλληλα. Τα συμβόλαια που κάνεις, σου ξεκλειδώνουν abilities, τα οποία σου δίνουν πολλούς πόντους νίκης και πολλές ιδιότητες επίσης. Γενικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, ίσως το μοναδικό που μπορεί να ξεχωρίσει το παιχνίδι, το οποίο με ξετρελαίνει και δεν θα το αφήνα με τίποτα απ' έξω, είναι αυτό που λέω για τους εργάτες και το πώς διαφοροποιούνται, το different type of workers, στους οποίους τους εξελίσσεσαι καθώς παίζεις την παρτίδα, αλλά δεν υπάρχει κάτι στο παιχνίδι το οποίο να είδα και να μην μου άρεσε ή να μην το ευχαριστήθηκα. Πάμε να δούμε πώς παίζει το παιχνίδι, να σας εξηγήσω τους κανόνες, να σας κάνω την εξήγηση και να επιστρέψουμε στο τέλος του βίντεο όπως κάνουμε πάντα για μια σύντομη σύνοψη και τις εντυπώσεις μας για το Darwin's Journey. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα παίξουμε και θα εξηγήσουμε τα ταξίδια του Δαρβίνου. Ένα παιχνίδι του Λουτσιάνη. Σχεδιαστής Μάρκο Πόλο και τα σχετικά, έτσι.
Λοιπόν, στην ουσία το ελάχιστο θέμα που έχει είναι ότι προσπαθούμε να ανακαλέσουμε τις μνήμες του Δαρβίνου στα Γαλαπάγκος νησιά, για να, που ανέπτυξε την θεωρία της εξέλιξης. Ναι, από εκεί πήρε την, ναι, τη γνώση για να... Υποτίθεται αυτό πρέπει να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας, εμείς που το ξέρουμε αυτό τέλεια. Αυτό ήταν το θέμα και δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο, μην με πιέζετε. Worker placement είναι. Πολύ, πολύ το πουλάς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να... Αυτό είναι το καράβι με την... με το Δαρβίνο που θα προχωράει στην ουσία το καφέ, ναι, σε 5 γύρους, ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και θα τελειώσει το παιχνίδι. Εμείς προσπαθούμε να τον ακολουθήσουμε με τα χρώματά μας στην ουσία για να προλαβαίνουμε τα scoring της κάθε εποχής, για τις 5 εποχές. Γιατί σκοράρεις μόνο αν έχει φτάσει το πλοίο σου μαζί με το Δαρβίνο. Το full scoring της εποχής, ας πούμε είμαστε τρίτη εποχή, αυτά θα έχουν σκοραριστεί, θα σκοράρουμε αυτό και μόνο όποιος είναι εδώ σκοράρει το full scoring. Όποιος είναι πιο πίσω, για κάθε γραμμούλα που είναι πιο πίσω θα χάνει αυτούς τους πόντους, αλλά μόνο από το πιθανό του scoring αυτό. Δεν θα πάμε ποτέ μείον πόντους. Όχι από τις κερδίσεις. Δηλαδή αν εδώ έπαιρνες 12 πόντους, θα εξηγήσουμε πώς παίρνεις πόντους από αυτό το scoring ας πούμε, αλλά ήσουν εδώ θα παίρνες μείον 3. Αν ήσουν εδώ θα παίρνες μείον 3 και μείον 2. Άρα 7. Okay. Εντάξει. Κάπως έτσι λειτουργεί το scoring, αφού είπαμε και τους γύρους, θα το εξηγήσουμε και αναλυτικότερα. Τις άγκυρες μετρούν, σωστά. Ναι. Το καράβι του Δαρβίνου τηλεμεταφέρεται σε κάθε γύρο, είναι το round counter στην ουσία. Εμείς με κάποια action που θα τα εξηγήσω. Ας δούμε το ταμπλό μας. Έχουμε 4 εργάτες, πιθανά θα ξεκλειδώσουμε και έναν πέμπτο. Κάποια στιγμή που θα πάει εδώ, θα εξηγήσω πώς. Ναι, να το, έχετε από κάτω, απλά τώρα για να ναι, το ναι, ναι. πάω πιο πάνω. Οπότε στην ουσία 4 worker που κάνουν κάποια action. Θα εξηγήσω τα action σιγά σιγά και μετά θα πω λίγο την εξειδίκευση των worker. Πάμε να εξηγήσουμε από εδώ με τη σειρά τα εύκολα. Καταρχήν βλέπουμε πάρα πολλά action στο παιχνίδι, εδώ, που είναι όλα με μεγενθητικό φακό ή ένα μονόκιαλο εδώ, τι είναι αυτά. Μεγενθητικός στρογγυλός σημαίνει ότι πάνε όλοι και όταν οποιοδήποτε παίκτης, ακόμα και εσύ, αν ξαναπάς, πληρώνεις 2 λεφτά και αυτό το καταλαβαίνουμε από τον μεγενθητικό φακό. Προσοχή αυτό, γιατί ανάλογα με τον αριθμό των παιχνών αλλάζει και το πόσο πληρώνεις. Επίσης αλλάζουν και οι σελίδες του βιβλίου, δηλαδή σε λιγότερους παίκτες αυτό είναι μία περιοχή, οπότε είτε εδώ αν πας, αν υπάρχει άλλος πληρώνεις. Σε εμάς που είμαστε 4, χωρίζεται. Οπότε αν εγώ είμαι εδώ, το πρώτο action είναι τσάμπα. Αν ξαναπάω, ακόμα και που είναι ο εαυτός μου, πληρώνω. Όποιος και οποιοδήποτε άλλος παίκτης. Αν πάω εδώ, δεν πληρώνω, γιατί στους 4 παίκτες βάζει το διαχωριστικό αυτό. Η μεγενθητική φακή που είναι τετράγωνη ή ορθογώνη τέλος πάντων, εδώ και εδώ, πάνε όλοι και δεν πληρώνεις. Άμα είναι άλλος. Και μπορείς να μπεις και 2 φορές εσύ. 3. Μπορείς να μπεις και 2 φορές εσύ. Ναι. Σε όλους μπορείς να μπεις 2 φορές εσύ. Τρίτη κατηγορία άξιων είναι το μονόκιαλο εδώ που μπορεί να πάει μόνο ένας και κανένας άλλος. Όπως εδώ και όπως εδώ. Υπάρχουν και κάποια άλλα που θα ανοίξουν σαν άξιον στην πορεία. Θα βάλουμε δηλαδή τέτοια και άλλα ο καθένας το δικό του χρώμα. Αυτά είναι 2 που μπαίνουν από το setup για τους 4 παίχτες και είναι ανοιχτά από την αρχή του παιχνιδιού. Για όλα τα άλλα θα ανοίξουν. Γιατί εδώ μπαίνουν στο τετράγωνο και δεν πληρώνει κανένας. Όσοι θέλουν μπαίνουν και δεν πληρώνει κανείς. Γιατί έχει 2 slots. Εδώ σημαίνει ότι κάνεις αυτά τα 2 action. Κάνεις το ένα τσάμπα στην ουσία και το δεύτερο ίδιο action πληρώνοντας. Ναι, δεν πειράζει. Αν το βάλεις εσύ εκεί, θα αργότερα ανοίξει. Μπορεί να πάει οποιοδήποτε θέλει, απλά εσύ θα πάρεις ένα λεφτό από την μπάνκα. Εντάξει, θα πούμε πώς ανοίγει και αυτό. Οπότε πάμε να εξηγήσουμε τα action. Εδώ προχωράει ο εξερευνητής σου 2 θέσεις σε ένα νησί, σε ένα σύμπλεγμα νησιών από τα Γαλαπάγκος που έχεις εξερευνήσει. Στην αρχή έχουμε εξερευνήσει όλο το πρώτο και ξεκινάει ο άνθρωπος μας εδώ. Έχουμε κατεβάσει άνθρωπο. Δηλαδή ο πράσινος που πήγε εκεί θα κάνει 2 θέσεις. Έως 2 θέσεις. Μία
ή θα σταμάταγε εκεί και θα έπαιρνε 4 λεφτά, ή θα έκανε 2 και εδώ πέρα θα είχε δει με τα ίδια τα μάτια και ανακαλύψει το ένα φυτό. Να σου πω, αν κάνει 2 το πεντάρι, δεν το παίρνει που το πέρασε από πάνω. Δεν το εκταμείευε. Όχι, όχι, όχι. Πάντα με όπου καταλήξει. Ναι. Okay. Τώρα ο επόμενος παίχτης, αν κάνει 2 κινήσεις, κάνει 1 και δεν μετράει τη θέση που είναι ο... Μακριά γρήγορα από πάνω. Ναι, ούτε το μετράει, ούτε μπορεί να σταματήσει. Οπότε πάει στο επόμενο. Mm-hmm. Εντάξει. Όταν πατήσω σε ένα από τα εικονιδιάκια αυτά που είναι στο ταμπλό, είναι αντιστοιχεία σε όλα αυτά εδώ που έχουμε στο ταμπλουδάκι μας μπροστά. Οπότε, ό,τι πατήσω, κρατήστε για τώρα ότι βάζω ένα, ας πούμε πάτησα το λουλούδι το κόκκινο, βάζω ένα γυαλάκι εδώ, ότι εγώ το έχω ανακαλύψει αυτό. Εντάξει. Okay. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να θυμάστε τώρα, πάντως ό,τι πατήσετε εσείς οι ίδιοι, βάζετε ένα γυαλάκι πάνω εκεί, θα σας πω πού χρειάζεται. Ωραία. Επόμενη ενέργεια. Εδώ. Προχωράμε το καράβι μας. Δύο θέσεις. Κάνουμε το πάνω-πάνω, έτσι. Εκτελούμε το πάνω-πάνω. Δύο θέσεις. Ξεκινάμε όλοι εδώ από πίσω. 1-2 είναι το πρώτο, ας πούμε. Ή όχι. Ναι. 1-2. Μετράμε και το πρώτο. Αν πατήσω πάλι, ας πούμε, εδώ κάνω, ας πούμε, 1-2. Προσοχή, έχει βελάκια. Μόνο όπως πάντα βελάκια μπορώ να πάω. Δεν μπορώ από εδώ να ανέβω εδώ. Μικρά μαύρα εδώ. Ναι. Σημαίνει ότι βάζω ένα γυαλάκι, ανακάλυψα και το φτερό, το μπλε. Θα βάζω αυτό εδώ. Τα μπλε είναι στη θάλασσα γενικά. Όχι, είναι random αυτά που μπαίνουν στις κενές θέσεις όλες. Απλά πρέπει να ανοίξουν όλα κάποια στιγμή. Δεν θα τα δούμε όλοι όλα, αλλά υπάρχει τρόπος να τα μάθουμε κι εμείς στην ουσία ότι υπάρχουν αυτά τα είδη. Είπες, κάνεις και εκεί piggyback, πηδάς από πάνω από τον άλλο στο καράβι. Όχι, στο καράβι μπορείς να πας και στο ίδιο σημείο και μένουν και μαζί. Okay. Εντάξει, έχει διαφορά από τον εξερευνητή. Όταν το καράβι σου περάσει την πρώτη σήμανση εδώ, αμέσως παίρνεις και έναν ακόμα ανθρωπάκο σου και ξεκινάει από εδώ. Πλέον με το action που είπαμε πριν της εξερεύνησης του ανθρώπου, μπορείς να κουνάς όποιον θες, αλλά δεν μπορείς να μοιράζεις την κίνηση. Δηλαδή, άμα πήγαινα άλλα 2 τώρα από εκεί, θα έκανα 1-2. Ο πρώτος και μόνο ο πρώτος που θα περάσει από εδώ, θα πάρει και αυτά τα βιπάκια. Όπου βλέπετε βιβλίο, είναι victory points που τα παίρνουμε εδώ πάνω. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι μία ακολουθία εδώ, μπορείς να πας από 2 διαδρομές, αλλά είναι μία ακολουθία, οπότε θυμάσαι ποιος το έχει περάσει πρώτος. Ωραία. Τρίτη ενέργεια εδώ. Εδώ παίρνουμε κάποια γραμματόσημα από το προσωπικό μας ταμπλό, όσα μας λέει εδώ, 2. Από πάνω, μάλλον από όπου θέλουμε να παίρνουμε τα γραμματόσημα, εντάξει, αλλά από την ίδια στίβα, αν πάρεις 2 από κάπου θα είναι από μία όποια θες, αλλά 2 από εκεί, και τα βάζεις σε οποιοδήποτε γράμμα θες να στείλεις όλα σε μία θέση, από τις 3. 1, 2, 3. Mm-hmm. Εντάξει. Στο τέλος όλου του γύρου, όποιος έχει την πλειοψηφία εδώ θα πάρει το πάνω μπόνους και θα μείνει με τα μισά. Ο δεύτερος θα πάρει την κάτω ζώνη και θα μείνει με τα μισά και θα το ελέγξουμε και στις 3 περιπτώσεις. Εδώ είναι πάρα πολύ εύκολο, 2 λεφτά και κάτι που δεν ξέρετε ακόμα, μία σφραγιδούλα μοβ, όχι τέτοια μόνιμη. Τέτοια που είναι one use, θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Πάντως είναι λεφτάκια, βήματα, 2 βηματάκια στο νησί, στα νησιά Καλαπάγκος, 1 βηματάκι, 2 με το πλοίο, 1 με το πλοίο. Και τέτοια υπάρχουν κι άλλα, έτσι, έβγαλες αυτά τα χέρια. Έβγαλα αυτά, ναι, υπάρχουν κι άλλα. Το 2 τι είναι, πλοιώνεις και 2, ότι... Όχι, ότι προχωράς 2 θέσεις στον ανθρωπάκο. Πάμε εδώ, αυτό το action τώρα. Με αυτό το action παίρνουμε σφραγίδες από εδώ, που θα σας πω αμέσως μετά τι χρειαζόμαστε και τις σφραγίδες. Εδώ σημαίνει ότι αγοράζω μία σφραγίδα, η πάνω-πάνω σειρά είναι δωρεάν, η από κάτω είναι 1, 2 ή 3, πληρώνω για να πάρω. Ας πούμε ότι παίρνω αυτή. Με τη μία πρέπει να έρθω και να τη βάλω στο ταμπλό μου σε μία διαθέσιμη θέση. Όπως βλέπετε κάθε εργάτης μας εδώ, αντιστοιχεί και σε μία γραμμή που σιγά σιγά στο παιχνίδι θα βάλουμε σφραγίδες. Εμείς θα ξεκινήσουμε από το setup με μία στον κάθε ένα στην πρώτη του σειρά
Και σιγά σιγά με τον τρόπο που σας έδειξα με αυτό το άξονα εδώ, θα αγοράζουμε και άλλες σφραγίδες. Τυχαία, θα βάλουμε στην αρχή. Εξαρτάται από τις κάρτες που θα κρατήσουμε. Okay. Οπότε βάζω εδώ μία σφραγίδα εγώ και προσπαθώ να βάλω αρκετές. Γιατί? Για να κάνω τον εργάτη μου πιο εξειδικευμένο, καλύτερο. Αν φτάσω, τις βάζω πάντα από αριστερά προς τα δεξιά και αν ας πούμε ότι έχω βάλει εδώ και χρειαστεί να το βάλω εδώ, τότε πληρώνω και αυτό το κόστος. Mm-hmm. Εντάξει, αλλά πάντα από αριστερά προς τα δεξιά. Πληρώνω, Ναι, ναι, ναι. Okay. Εντάξει. Οπότε, γιατί θέλω να βάλω σφραγίδες στον εργάτη μου? Γιατί τα άξονα που μόλις εξήγησα έχουν πάνω αριστερά μία σφραγιδούλα. Δεν μπορεί να πάει κανείς εργάτης που δεν έχει το χρώμα της σφραγίδας αυτής. Δηλαδή, έχει πολύ σημασία, αν τον σηκώσω, αν δεν έχει πράσινη σφραγίδα, αυτός ο εργάτης δεν μπορεί να πάει εδώ. Εντάξει. Αλλά υπάρχει ένας στην αρχή που έχει μοβ σφραγίδα, που η μοβ σφραγίδα είναι μπαλαντέρ. Οπότε μπορώ να πάω όπου θέλω με τον πάνω-πάνω. Στη σειρά του εργάτη μπορεί να έχω και διαφορετικές σφραγίδες. Ό,τι θες μπορείς να έχεις. Ναι. Μπορείς να έχεις καταλήξει με μπαλαντέρ σφραγίδα που είναι μόνιμη, μπορεί να έχει καταλήξει με πράσινη. Okay. Δηλαδή αυτό τώρα μπορεί να πάει σχεδόν σε ό,τι θέλει εκτός μπλε και κίτρινο. Αλλά. Συγγνώμη. Είναι μπαλαντέρ, γιατί δεν μπορεί να πάει σε μπλε και κίτρινο. Ναι, μπορεί να πάει και σε μπλε και κίτρινο. Συγγνώμη, είναι μπαλαντέρ. Έχει δίκιο. Υπάρχουν και ενέργειες που δεν έχω πει ακόμα, θα τις πω, που χρειάζονται, κοιτάξτε, δύο σφραγίδες και δύο σφραγίδες. Γιατί να έχει τόσο πολλές, γιατί θέλει δύο πράσινες. Γιατί εδώ θέλει δύο πράσινες να έχει ένα και δύο κίτρινες. Άρα οι τέσσερις σου πρέπει να είναι συγκεκριμένες ασπίδες. Okay. Ή μοβ που είπαμε είναι μπαλαντέρ. Mm. Επίσης, στη συνέχεια του παιχνιδιού θα ανοίξουν και αυτά τα άξιον. Θα πω πώς, που εδώ βλέπετε λέει δύο μπλε να έχει. Δύο κίτρινες, τρεις κίτρινες. Ναι. Okay. Οπότε. Γιατί προφανώς αφήνει να κάνει πιο καλά την ενέργεια, έτσι. Έχει εξειδικεύει. Είναι. Ναι, στην ουσία, ναι, εξειδικεύεις τον άνθρωπο σε αυτή την ενέργεια του είδους. Ναι, σε κάποιο από τα χρώματα. Τώρα, εξηγήσαμε τις τέσσερις βασικές ενέργειες. Πέμπτη ενέργεια εδώ είναι ποιος θα παίξει πρώτος. Βάλε μια τυχαία σειρά, Κατερίνα, έτσι τώρα για το παράδειγμα. Οπότε, αν εγώ κάνω action και πάω εδώ. Καλά, πες ότι πήγε ο άσπρος τώρα. Ναι. Να, πήγε ο μπλε, παίρνει το. Στο τέλος του γύρου, το μπλε θα πάει μπροστά και όλα τα άλλα θα πάνε προς τα πίσω. Αν έχει καταλήξει έτσι. Και εδώ τι σημαίνει? Ότι θα παίξω πρώτος τον άλλο γύρο και εκείνη την ώρα παίρνω και δύο λεφτά. Που μπορεί να μου χρησιμεύσουν ακόμα και στο ίδιο το τέρμα. Ενώ το βάζεις. Ενώ το βάζω, παίρνω και δύο λεφτά. Εντάξει. Μετά. Άλλο ένα βασικό άξιον, αυτό εδώ που μπορούν να πάνε μόνο δύο. Και εδώ πληρώνεις αν είναι κι άλλος. Γιατί θεωρείται ίδιο άξιον. Δύο πάντα. Εντάξει. Οπότε, αν πάω εγώ εδώ, τι κάνω? Παίρνω ένα από το μονόκιαλό μου και το βάζω σε οποιαδήποτε θέση του χρώματός μου, οποιαδήποτε θέση θέλω, εδώ αναγκαστικά από πάνω προς τα κάτω, δεν μπορεί να ανοίξει η μεγάλη θέση αν δεν έχει ανοίξει η μικρή, σε αυτά τα τέσσερα. Εδώ πάω σε όποιο θέλω, που αυτά είναι 6 action tiles extra που έχει πάρα πολλά για replayability το παιχνίδι. Εγώ έβαλα αυτά τυχαία. Οπότε, κάνοντας αυτό το action, λέω ότι πληρώνω 6 λεφτά, πρέπει να τα έχω να τα δώσω και πλέον είναι διαθέσιμο αυτό το action για όλους μας μέσα στο παιχνίδι. Εγώ με το που βάζω αυτό, κάνω αυτό το action μία φορά τσάμπα, χωρίς εργάτη. Και εκεί ισχύει το από πάνω προς τα κάτω ή όχι? Όχι, εδώ δεν ισχύει το από πάνω προς τα κάτω, μόνο εδώ. Okay. Κάνω αυτό το action, είναι πολύ σημαντικό ότι το κάνω μία φορά τσάμπα. Χωρίς τσάμπα εννοώ, έχω πληρώσει 6, αλλά δεν έχω βάλει εργάτη, δεν έχω χαλάσει εργάτη. Επίσης, μπορεί να μην έχω εργάτη που να θέλει να έχει δύο κόκκινες και δύο πράσινες σφραγίδες. Mm. Άρα είναι σημαντικό. Βέβαια, έχω πληρώσει 6. Πλέον, όποιος πάει από εδώ και πέρα, εγώ θα παίρνω ένα λεφτό από την μπάγκα. Όχι από αυτόν που πήγε. Okay. Εντάξει, αν άλλος παίχτης πάει να κάνει το ίδιο εδώ, πληρώνει 2 στην μπάγκα. Γιατί θεωρείται ίδιο άξιον αυτό. Εντάξει. Είπε όπως είναι άλλος πάντα 2 πληρώνεις. Πάντα 2. Όπως και εδώ είναι. Όπως και εδώ, όποιος και να είναι άλλος πληρώνεις. Όπως και εδώ, 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 εδώ και εδώ. Που εξαρτάται τον αριθμό των παιχτών που βάζει τα διαχωριστικά αυτά. Δεν πληρώνει σίγουρα στους τετράγωνους και εκεί ορθογώνιο. Και στο μονόκιαλο εδώ. Εδώ δεν έχει να πληρώσει όμως. Εδώ έχει 2 ότι θα πληρώσει. Εδώ είναι 2 φακέλους, 2 γραμματόσημα και εδώ είναι μία σφραγίδα. Εντάξει. Λέει. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με action. Εδώ. Εδώ, Γιάννη, sorry να σας διακόψω. Ναι. Εδώ, αν έχουν κλειδώσει
Θα πρέπει να έχει τρεις σφραγίδες για να το κάνεις και παίρνεις μία σφραγίδα ό,τι θες και για να πάρεις και δεύτερη πληρώνεις και τρία λεφτά. Λιγότερο. Το μαύρο είναι έκπτωση. Α, okay. Οπότε παίρνεις μία με έκπτωση 3 και μία ακόμα χωρίς έκπτωση. Okay. Που προσέξτε λίγο εδώ, η έκπτωση αυτή το μείον 3 μπορεί να είναι είτε για αυτό. Είτε για την τοποθέτηση, όπως είπαμε εδώ στο ταμπλό σου. Okay. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις από εδώ με δύο μία τσαμπέ και να λες: έχω άλλη μία έκπτωση. Οπότε τη βάζω εδώ. Δεν πληρώνω, γιατί εδώ μου έλεγε ένα, ας πούμε. Εντάξει, εδώ είπαμε τρία φακελάκια, τρία γραμματόσημα, τέσσερα γραμματόσημα, τρία βήματα, τέσσερα βήματα. Θα τα πω. Πρέπει να εξηγήσω και λίγο τα υπόλοιπα. Λοιπόν, στην αρχή του παιχνιδιού. Θα πάρουμε από το setup κάποια σαν συμβόλαια, ασημένια και χρυσά συμβόλαια. Οπότε, που θα τα πάρουμε αναγκαστικά ως ζευγαράκι, δηλαδή αν αποφασίσω να πάρω, μ' αρέσει αυτό το συμβόλαιο, θα πάρω και το ασημένιο του. Πακετάκι. Ναι, ναι, είναι πακετάκι βάσει setup. Αυτά όπως τα παίρνω, ας πάρω εδώ το πρώτο, μην μπερδευτούμε, πάνε στις θέσεις αποθήκης μου. Είναι η ασημένια σειρά και η χρυσή σειρά. Δεν σημαίνει ότι η θέση αποθήκη αυτή παίρνει μόνο χρυσά και αυτή μόνο ασημένια. Αργότερα στο παιχνίδι μπορώ να έχω δύο ασημένια εδώ να περιμένουν για να μπουν μέσα στο ταμπλό. Εντάξει, αυτό είναι anytime action. Οποιαδήποτε στιγμή εκπληρώσω αυτά ή μπορεί να τα έχω εκπληρώσει στον πρώτο γύρο και εγώ στον πέμπτο να αποφασίσω ότι να τα εκτελέσω. Όποτε θέλω. Αυτό τι μου λέει, αν έχω τουλάχιστον ένα φτερό που είναι αυτή η σειρά εδώ. Εγώ έχω ανακαλύψει και 8 πόντους νίκης, να είμαστε δηλαδή εδώ στο 8, τότε λέω ότι αυτό το έχω κάνει, το βάζω όπου θέλω στην πάνω σειρά και πλέον παίρνω τον bonus που μου λέει εδώ πάνω, θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Υπάρχουν instant bonus καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και όπου βλέπετε το βελάκι που δείχνει προς μια κατεύθυνση είναι endgame scoring. Και είπε φτερό, γιατί τώρα είδα ότι εδώ έχει ένα μικρό σύμβολο που φαίνεται φτερό. Εδώ έχει ένα ξύνα, εδώ έχει ένα πόουτ, είναι αυτό ξέρω εγώ, και εδώ έχει ένα σαν όστρακο ή κάτι άλλο τέτοιο. Ναι, νομίζω εδώ είναι φυτά όλα αυτά. Πτηνά, στο έδαφος κουλίκια, σαλιγκάρια τέτοια. Και εδώ είναι. Ερπετά, ναι. Οπότε εγώ ας πούμε έχω τελειώσει με αυτό. Λέω το βάζω εδώ ή το βάζω εδώ όπου θέλω και παίρνω τον μπονουσάκι που μου λέει. Αν τελειώσω κάποια από τα χρυσά, πάλι το βάζω εδώ και παίρνω τον πονισάκι που μου λέει. Αν το βάλω σε μία από αυτές τις δύο θέσεις, πρέπει να πληρώσω και αυτό που μου λέει για να το βάλω. Οκ, okay, δηλαδή αν πω ότι το βάζω εδώ, πληρώνω 5. Επίσης, αν τώρα έχω 2 εγώ στην αποθήκη μου και πάρω άλλο, εντάξει, πάρω από εδώ που είναι αυτό το action που ήθελα να καταλήξω. Εδώ πηγαίνω και παίρνω νέα συμβόλαια. Παίρνω 2 λεφτά και ένα νέο συμβόλαιο. Και αποφασίζω ότι παίρνω αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχω χώρο στην αποθήκη δεν μπορώ να το πάρω. Μπορώ να το πάρω, αλλά δεσμεύω μία θέση. Πλέον αυτό δεν το έχω εκτελέσει. Όταν το εκτελέσω, θα το γυρίσω εδώ. Δηλαδή, η αποθήκη σου δίνει την ευχέρεια να, εκείνη την ώρα που θες να πάρεις τον bonus που θες. Αν είναι γεμάτη η αποθήκη, το βάζεις και λες ότι αυτό όταν το κάνω θα πάει εδώ. Δεν μπορώ να πω μετά ότι έκανα αυτό, άρα να βάλω αυτό εδώ και να τα αλλάξω. Σου κλειδώνει τη θέση. Όταν θα το κάνεις, το γυρνάς και τότε έχεις τον bonus αυτό. Ναι. Εντάξει. Okay. Οπότε έτσι παίρνεις νέα συμβόλαια. Ένα είπαμε και αυτό το action. Ένα. Okay. Το σύμβολο του action είναι αυτό. Που κάνεις ένα. Αλλιώς θα έχει ένα νομεράκι από πάνω 2. Και 2 λεφτά. Οπότε έχουμε εξηγήσει 1, 2, 3, 4. Για τον πρώτο παίχτη 5, 6 και λίγο εδώ το ταμπλουδάκι μας. Πάμε να πούμε αυτά τα δύο action. Εδώ. Εδώ πέρα υποτίθεται πας να καταθέσεις στο μουσείο αυτό που έχεις ανακαλύψει, που έχεις δει για τη θεωρία της εξέλιξης. Ας πούμε εδώ ο πράσινος παίχτης έχει βρει ένα φυτό κόκκινο και ένα πτηνό μπλε. Πάει με τον εργάτη του εδώ που δεν έχει σφραγίδα, πάει όποιος θέλει και μπορεί να κάνει δύο ανακαλύψεις. Η μία δωρεάν, η άλλη θα την πληρώσει 3 λεφτά. Οπότε λέει, αν δείτε, όλο αυτό το πινακάκι εδώ είναι καθρέφτης αυθινού εδώ και καθρέφτης αυθινού εδώ. Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ αφού έχω το κάτω αριστερά, ξέρω τι είναι αυτό εδώ και ξέρω τι πάει εδώ. Δεν χρειάζεται να το ψάξω πολύ να το βρω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τι σημαίνει ότι καταθέτω στο μουσείο. Λέω ότι καταθέτω στο μουσείο το κόκκινο λουλούδι, βάζω αυτό εδώ. Mm-hmm.
Εντάξει. Και εκείνη την ώρα που κάνω αυτό, είναι το μοναδικό σημείο του παιχνιδιού, μάλλον από τα λίγα σημεία του παιχνιδιού, που κάποιος μπορεί να σε προλάβει. Αν έχει βρει κι άλλος αυτό το φυτό το κόκκινο, μπορεί να πάει πρώτος να το κάνει αυτός και θα πάρει αυτός τα bonus που θα πω τώρα. Τα bonus είναι, την ώρα που θα βάλει ο πρώτος εδώ, σε μία σειρά, θα πάρει και το λεφτό τσάμπα, μόνο ο πρώτος. Okay. Εντάξει. Και μετά τι κοιτάμε. Κοιτάμε πόσα λεφτά βλέπουμε εκτός τον εαυτό του ορθοκανονικά, δηλαδή αυτή τη γραμμή, τη στήλη και αυτή τη γραμμή. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και αυτό το μπονουσάκι, 7 λεφτά θα πάρει αυτός που έκανε την ανακάλυψη. Εντάξει. Α, τόσο πληρώνει. Πλέον αυτό δεν μπορεί να ξανανακαλυφθεί. Και αν το έχεις, απλά δεν κερδίζεις λεφτά. Θα πω. Μετά, εδώ, πες ότι έχω και το μπλε. Το λουλούδι. Λέω, θέλω να κάνω κι άλλο action. Πληρώνω 3 λεφτά, αφού τα έχω πάρει ήδη τα 7 μου. Εντάξει, πληρώνω και 3 λεφτά για να κάνω δεύτερη φορά το action και πάω και βάζω αυτό. Τι μας πληρώνει τώρα αυτό? Τα λεφτά που βλέπει, αυτό θα το είχαμε πάρει καθώς είναι στην ίδια γραμμή. 1, 2, 3, 4, 5 λεφτά. Αλλά επειδή βλέπει και ένα βιβλίο, το βλέπετε εδώ το σύμβολο του βιβλίου, ναι, θα πάρει και ένα βιβλίο, που το βιβλίο είναι σε αυτό το track. Θα πω ότι κάνει αυτό το track. Εντάξει, άρα πάντα πληρωνόμαστε όσα λεφτά και όσα βιβλία βλέπουμε ορθοκανονικά. Και αν είχε και εδώ από άλλο παίχτη βιβλίο θα παίρνε ένα και ένα δύο. Ναι, στην ουσία θα παίρνε ένα λιγότερο λεφτό, ένα παραπάνω βιβλίο. Εντάξει, δηλαδή αν από άλλο παίχτης είχε και αυτό εδώ, και εγώ έβαζα αυτό τώρα με το action μου, θα έπαιρνα 4 λεφτά. 1, 2, 3, 4 λεφτά, 2. 1, 2 βιβλία. Okay. Εντάξει, που τα βιβλία είναι σε αυτό το track και θα πούμε τι κάνουμε. Okay. Mm-hmm. Οπότε εδώ έχει ένα τριξηματάκι ποιος θα τα ανακαλύψει πρώτος. Γιατί θες... Όταν λες βιβλία, απλά μετακίνηση. Μετακίνηση του στο track των βιβλίων, ναι. Okay. Να δω το scoring, όχι, εντάξει. Τώρα... Αν κάποιος έχει προσπεράσει κάποιο από τα συμβολάκια αυτά που είπαμε για να πάρεις το τζαμάκι εδώ και να το έχεις ανακαλύψει ώστε να μπορείς να πας να το βρεις, αλλά για κάποιο λόγο το χρειάζεσαι, που θα σας πω γιατί το χρειάζεσαι, μπορεί να πάει να κάνει αυτό το action και είναι ο μόνος που μπορεί να πάει να κάνει αυτό το action. Ένα σε κάθε γύρο μπαίνει εδώ στο γυαλάκι. Και τι σημαίνει αυτό? Ένα που έχεις προσπεράσει ή δεν το έχεις φτάσει ακόμα, αλλά υπάρχει μέσα στο μουσείο, μπορείς να πας να το δεις σαν έκθεμα και να πεις «Α, και εγώ το ξέρω αυτό πλέον». Οπότε τι κάνεις εδώ? Μελετάς, ναι. Κάνεις δύο φορές το action και μπορώ να πω εγώ τώρα ότι λοιπόν, κάνω μία φορά το action και μελετάω αυτό. Άρα παίρνω ένα τζαμάκι και το βάζω και εγώ εδώ πάνω. Θα δώσω και 3 λεφτά και θα το κάνω δεύτερη φορά το action και θα μελετήσω αυτό. Άρα βάζω και εγώ ένα τζαμάκι εδώ πάνω. Μόνο από θέματα. Ή και εδώ. Όχι, εδώ δεν μπορώ. Μόνο ότι έχει γίνει ήδη έκθεμα στο μουσείο. Okay. Εντάξει, και αυτό είναι μόνο για να βάλεις τζαμάκια, δεν κερδίζεις τίποτα άλλο. Οπότε λες το έχεις προσπεράσει, τι εννοώ σου. Ότι εδώ πατάει ο πράσινος, οπότε εγώ μπορώ να κάνω 1-2 και αυτό δεν θα το ξαναβρω πουθενά. Εντάξει, εντάξει. Αυτό εδώ είναι σημαντικό, δεν θα το ξαναβρω πουθενά. Είναι unique όλα εδώ πάνω. Εντάξει, αλλά δεν σε προβληματίζει το παιχνίδι να τα χάσεις, να τα προσπεράσεις, γιατί υπάρχει αυτός ο τρόπος να πας να τα έχεις. Γιατί χρειαζόμαστε να τα έχουμε? Μπορεί να χρειάζονται για fulfill συμβολέου. Δηλαδή εδώ σου λέει να έχεις δύο φτερά, δηλαδή δύο σε αυτή τη στήλη. Θα πρέπει να ήμουν έτσι για να το έχω εγώ. Και σου λέει να έχεις και δύο δικά σου και άγια. Σφραγίδες. Θέσεις. Ναι, θέσεις καπαρωμένες. Ή εδώ, ή εδώ, ας πούμε. Το λευκό είναι fail. Ναι, με το default είναι fail το λευκό. Δύο, ναι, τέτοια. Ναι, δύο τέτοια. Αυτό σου λέει αυτό το συμβόλαιο για να το ολοκληρώσω. Οπότε γι' αυτό μπορεί να χρειάζεσαι τα τζαμάκια εδώ που κάποιος έχει ανακαλύψει ή εσύ τα έχεις χάσει, δεν τα έχεις προσπεράσει, να πας να τα δεις στο μουσείο. Επίσης, τι άλλο δεν είπα για εδώ, νομίζω τα είπα όλα. Τα βιβλία τι κάνουν, το track. Α, ναι. Το track των βιβλίων είναι πολλαπλασιαστής για victory points στο τέλος. Mm-hmm. Α, ναι, αυτό δεν είπα. Αν μία σειρά πάει και την κλείσει κάποιος, δηλαδή έχει μπει αυτό εδώ και πάει... Όχι. Όχι, αυτό μπαίνει. Και πάω εγώ και ανακαλύψω αυτό.
ο τελευταίος που έβαλε τη σειρά θα πάρει bonus βιβλίο. Να προχωρήσει. Σωστά. Στο... Okay. Γιατί εδώ, άμα έβαζα αυτό, θα έπαιρνα 1-2-3 λεφτά και 1-2-3 βιβλία, επειδή το έκανα τελευταίος 4. Okay. Εντάξει. Και θα προχωρούσα 1-2-3-4 βιβλία. Τώρα. Μυρίσουμε τα λεφτά να είναι σφιχτά. Είναι αρκετά σφιχτά. Στο τέλος, και αυτός είναι ένας τρόπος που παίρνεις αρκετά. στο τέλος του παιχνιδιού, κοιτάμε τον πολλαπλασιαστή που έχουμε πατήσει. Εδώ είμαι 5. Εδώ συνεχίζω να είμαι 5. Γιατί θα πάω στον προηγούμενο πολλαπλασιαστή. Αν φτάσω εδώ, θα είμαι 6. Το επί 6 που λέει. Ναι. Εντάξει, οπότε αν τελειώσω το παιχνίδι, ας πούμε εδώ, κοιτάμε λίγο αυτόν τον αλγόριθμο. Εύκολο. Δύο VP για κάθε ολοκληρωμένη γραμμή. Επί τα βιβλία που έχεις. Δηλαδή, το μουσείο μας δίνει, εξαρτάται πόσα εκθέματα έχουμε πάει στο μουσείο, και το μουσείο μας δίνει 2 VP για κάθε ολοκληρωμένη γραμμή. Άρα αν τελείωνε, ανεξαρτήτως ποιος το έχει κάνει. Άρα αυτή τη στιγμή το μουσείο θα μας έδινε 2 VP. Mm-hmm. Το μουσείο. Και μετά πάμε στον κάθε παίχτη ειδικά και κοιτάμε τα βιβλία του. Επί 5, 2 επί 5, 10 VP θα είχα στο τέλος του παιχνιδιού. Okay. Οπότε το μισό είναι κοινό και το άλλο είναι πώς πήγες εσύ. Σωστά. Άμα είχα και άλλη σειρά ολοκληρωμένη, θα ήταν 4 τα VP του μουσείου. Συγγνώμη, λάθος το είπα. 2 VP και 1 για κάθε ολοκληρωμένη σειρά. Mm. Άρα θα είναι 3 τα. Αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι. 2 VP είναι το σίγουρο και 1 VP ακόμα για κάθε ολοκληρωμένη σειρά. Άρα έχουμε μία ολοκληρωμένη σειρά, θα ήταν 3 σύνολο επί 5, 15 VP. Αν δεν ήταν ολοκληρωμένη σειρά. Τίποτα. Δεν δίνει τίποτα. 2. Το 2 το στανταράκι, ναι. Δεν δίνει τίποτα έξτρα. Mm. Εντάξει. Αλλά θα είναι σχεδόν όλες οι σειρές ολοκληρωμένες. Μια-δυο να μην είναι, ας πούμε το πολύ. Ωραία, είπαμε και τα βιβλία, είπαμε τα βασικά action, είπαμε αυτά. Πάμε να εξηγήσουμε λίγο εδώ. Η MOVE σφραγίδα είναι μπαλαντέρ σφραγίδα, θα πούμε πώς τις παίρνεις. Τις παίρνεις είτε μία από εδώ, κάνοντας το συμβόλαιο αυτό που πληρώνεις 3, παίρνεις μία MOVE σφραγίδα και εκεί που θα τη βάλεις δεν πληρώνεις, αλλά προσοχή, δεν μπορώ να πω τη βάζω εδώ την καβατζάρο για μετά, πάει πάντα στην πιο αριστερή θέση. Mm. Εντάξει, όποια σφραγίδα και να πάρω. Είτε παίρνεις από αυτό το action που έχει να ανοίξει, ας πούμε όλα αυτά τα action με τη σειρά. Θα το πούμε σε λίγο, εδώ. Με αυτό εδώ κάνεις μία τοποθέτηση σε κιάλι χωρίς να πληρώσεις το κόστος. Mm. Και κάνεις και το action που είπαμε μία φορά τσάμπα. Πριν με το κουμπίσει. Ναι, πόσο... αλλά αυτό για να γίνει θα πρέπει να έχω πάει εδώ, να έχω πληρώσει 6 να έχει μπει εδώ, και μετά να βρω εργάτη με 2 μπλε, 2 κόκκινες σφραγίδες για να πάω. Είχες πει ότι άμα είσαι πρώτος, κάνεις το action χωρίς να πληρώσεις τίποτα. Ναι, θα το κάνεις μία φορά. Α, okay, ναι. Όχι άμα είσαι πρώτος. Να το κουμπίσεις. Με το όπου τα κουμπίσεις, κάνεις και μία το action τσαμπέ. Χωρίς να έχεις τον εργάτη. Χωρίς να το έχεις. Αλλά μετά, όποιος θέλει να πάει εδώ, θα πρέπει να έχει 2 εργάτη τέτοιο για να βάλει δωρεάν το κιάλι του. Εντάξει. Εδώ προχωράω 2 έναν άνθρωπό μου και 2 το κράβι μου. Εδώ, με τη μία παίρνω ένα γυαλάκι και το βάζω σαν να ανακάλυψα όποιο συμβολάκι θέλω από το ταμπλουδάκι μου. Εδώ παίρνω δύο πράσινες, δύο κίτρινες. Mm. Εδώ με 2 κόκκινες, 1 μπλε παίρνω μία MOV σφραγίδα τσάμπα και αυτές είναι πολύ σφιχτές, τις παίρνεις πολύ δύσκολα από εδώ και δεν ξέρω αν σε αυτή την παρτί... Ναι, όχι, αυτό θα πω ότι είναι. Να, ας το πω τώρα. Όπου βλέπετε τετραγωνάκι που μοιάζει με την μόβα σπίδα, παίρνεις ένα τέτοιο token και είναι μία σφραγίδα MOVE για μία φορά. Δηλαδή λες, παίρνω αυτόν τον εργάτη από εδώ. Α, είναι virtual σφραγίδα, την πετάω. Ναι, την πετάω και έχω πλέον τις 2 μπλε που ήθελε π.χ. για να πάω εδώ. Εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι δίνει 3 τέτοιες. Όχι. Μία σφραγίδα και 3 VP. Τα βιβλία είναι VP. Το βιβλίο υπότιτλοι. Ναι. Ωραία. Και εδώ, τι σου λέει εδώ, και αυτό είναι πολύ ωραίο action που μας άνοιξε. Παίρνω ένα συμβόλαιο. Το καταλαβαίνετε γιατί το βλέπετε εδώ. Και ολοκληρώνω ένα ακόμα και να μην το έχω πετύχει. Ναι. Εντάξει, δηλαδή μπορώ να πω ότι παίρνω αυτό και με τη μία παπ, το κάνω εδώ. Και πληρώνω και 3 και μου ξεκλειδώνει μία σφραγίδα. Αυτό για να κληρώσω ένα άλλο. Σωστά, μπορώ. Γιατί είναι 2 ξεχωριστά action. Βλέπεις. Ναι. Ωραία. Και να πούμε και αυτό εδώ, είναι η σκηνή. Η σκηνή τη βλέπουμε στα Καλαπάγκος και είναι όπου βλέπετε αυτά τα κουτάκια
και στα καράβια τη βλέπουμε. Εντάξει. Όταν πάω και σταματήσω στο άξονα της σκηνής, παίρνω μια σκηνή από εδώ, από το προσωπικό μου ταμπλό, αναγκαστικά από πάνω προς τα κάτω. Οπότε πρώτα θα πάρω αυτή, τη βάζω προφανώς στη θέση που είναι τσάμπα, γιατί ο δεύτερος θα πληρώσει ένα λεφτό, και κάνω την ενέργεια που λέει εδώ. Τι μου λέει εδώ, πάρε δύο γραμματόσημα και βάλ τα όπου θέλεις. Ας πούμε, εγώ τα βάζω εδώ. Πάντα πρέπει να τα βάζω μαζί τα γραμματόσημα, δεν μπορώ να τα χωρίσω. Εντάξει. Τι μου έδωσε τώρα εδώ η σκηνή, όσο κατεβαίνει σου δίνει μπονουσάκι. Αν βγάλω αυτήν, θα πάρω δύο λεφτά. Αν βγάλω αυτήν, θα κάνω ή ένα βήμα στα Καλαπάγκος ή δύο βήματα στη θάλασσα. Αν πάρω αυτήν που τις παίρνω με τη σειρά, είπαμε, θα βάλω ένα γραμματόσημο ή θα πάρω μία σφραγίδα με μείον δύο κόστος. Και το τελευταίο είναι 5 VP endgame scoring. Τα δύο που έβαλες εκεί από πού έγινε από την πρώτη, ήταν από εκεί. Είναι αυτό, δίνει το action. Και αυτό και αυτό. Ναι. Okay. Εκεί που θα τη βάλεις σου δίνει action και σου δίνει και μπονουσάκια και 5 VP στο τέλος του παιχνιδιού, άμα τις έχεις βγάλει όλες. Σαν προσωρινή εργάτες είναι ουσιαστικά αυτό. Ναι, μία και έξω. Και πιάνεις και τη θέση, δεν μπορεί να πάνε πολύ. Δύο πάνε εδώ, ας πούμε. Τώρα, τα γραμματόσημα πάλι που τα παίρνεις από όποια στήλη θες κάθε φορά, είπαμε, όταν αδειάσεις στήλη δίνει και αυτά ένα μπονουσάκι. Mm-hmm. Και σου λέει δύο βήματα. Έναν ανθρωπάκο. Εδώ σου λέει μία σπίδα με μείον δύο λεφτά και εδώ σου λέει δύο βήματα το καράβι. Εντάξει. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε εδώ τι σου λέει, κάνε μία σκηνή όποια θες. Δηλαδή παίρνεις μία σκηνούλα και λες, οπ, κοίτα εγώ τη βάζω εδώ. Παπ. Όπου θέλω. Την πάνω, πάντα από πάνω προς τα κάτω τις σκηνές. Τη βάζω εδώ, πλήρωσα και ένα και τι μου λέει, προχώρα τρία στο βιβλίο. Ένα, δύο, τρία. Okay. Εντάξει. Οπότε εξηγήσαμε για αυτά τα έξι action. Έχουμε εξηγήσει αυτά, εκεί, εδώ, το σκοράρισμα. Θα μας πεις λίγο τάξη εδώ πάνω. Ναι, ναι, θα τα πούμε. Ωραία, να πούμε αυτά. Εδώ, αν εκτελέσω ένα συμβόλαιο και καλύψω αυτή τη θέση, κάνω μία σκηνή που έχω ήδη ξανά τον μπόνους της. Α, δηλαδή έχω αυτή, παίρνω, ναι, και έχει και το σήμα το ξανακάνε εδώ. Okay. Παίρνω, λέω κάνω αυτή τη σκηνή, παίρνω δύο γραμματόσημα ξανά. Και θα μου δώσει ένα VP στο τέλος του παιχνιδιού. Το από κάτω είναι 3 VP στο τέλος του παιχνιδιού. Όταν το κλείσω, πρέπει να πληρώσω και μου δίνει έναν έξτρα ανθρωπάκο που έχουμε όλοι στο πλάι πάνω από το ταμπλό μας. Mm-hmm. Και πλέον έχω διαθέσιμο 5ο εργάτη. Αλλά αυτός είναι εντελώς ανειδίκευτος. Μπορεί να πάει μόνο σε άξιον που δεν θέλουν σφραγίδες. Όπως εδώ, 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 εκεί και εδώ. Κατά δεν μπορεί να πάει πουθενά. Εδώ, εδώ είναι ένα. Σωστά. Εδώ και εδώ. Α, πάνω, ναι, ναι. Ναι. Μόνο εκεί μπορεί να πάει αυτός, αλλά είναι 5ο άξιο. Ναι, ναι. Επίσης μπορεί να πάει δίνοντας προσωρινή σφραγίδα κάπου που ναι, θέλει μια σφραγίδα. Εδώ. Πλέον δεν πληρώνεις ποτέ αυτό το κόστος για να αγοράσεις σφραγίδες. Προσοχή, μόνο αυτό το κόστος. Όχι αυτό το κόστος. Είναι μόνιμο ability. Και 2 VP στο τέλος του παιχνιδιού. Εδώ παίρνεις μία MOV σφραγίδα και την τοποθετείς και αν ακουμπάει coin, και δεν το πληρώνεις, αλλά πληρώνεις αυτά τα τρία όταν βάλεις εκεί το συμβόλαιο και είναι και 4 VP. Mm-hmm. Εδώ, με τη μία ένα γυαλάκι όπου θες. Εδώ πλέον όπου το τοποθετείς. Και κάτω ανθρωπάκι. Κάτω, εντάξει, δούμε μετά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ένα γυαλάκι από όλα αυτά που είναι ένας άνθρωπός σου. Δηλαδή, αν δεν έχεις ανοίξει εδώ, μπορείς να πάρεις μόνο από αυτά τα γυαλάκια. Αν δεν κάνω λάθος. Okay. Θα το κοιτάξω όμως. Να έχει πατήσει το νησί σου, να έχει κατέβει στο νησί. Ναι, αν είμαι και. Ναι, όποιο θέλω από το νησί δεν που έχω ήδη άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Άνθρωπος. Ωραία. Νομίζω είναι αυτό. Εδώ. Δύο VP στο τέλος του παιχνιδιού και πλέον όπου πάω και είναι άλλος άνθρωπος, πληρώνω μείον ένα από όσο έδινα κανονικά. Δηλαδή ένα. Γιατί στους τρεις παίχτες νομίζω πληρώνεις τρία ή στους δύο πληρώνεις τρία όπου είναι άλλος. Γι' αυτό λέει μείον ένα εδώ, γιατί δεν είναι στάνταρ το πόσο πληρώνεις. Εδώ. Όταν τελειώσει το παιχνίδι που θα μετρήσουμε τα βιβλία μας, mm-hmm, εσύ, αν είσαι στο 6, θα είναι σαν να είσαι στο 7. Συν ένα προπλησιαστή. Αν είσαι στο 9, κερδίζεις. Στο 10. Πας στο 10, κερδίζεις δύο θέσεις. Τρεις θέσεις μάλλον. Μία, δύο, τρεις. Σαν να ήσουν τρεις πιο μπροστά. Ένα πολλαπλασιαστή, mm-hmm, αλλά στην ουσία τρία βηματάκια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ. Θα σε αφήνει να πάρει συμβόλαιο, είναι πολύ καλά αυτά. Ναι, είναι δυνατά. Εδώ είναι ξερά VP 5 και 8, και αν έχεις και τα 2, άλλα 4. Mm-hmm. Και αυτό εδώ θα το εξηγήσω τώρα με το scoring. Okay. Όταν τελειώσει ο πρώτος γύρος, είπαμε, θα σκοράρουμε αυτό. Είναι ο Δαρβίνος εδώ μόνιμα. Όσοι, ας πούμε, έχουμε καταλήξει έτσι. Εδώ. Εδώ, τι σκοράρουμε, 4 VP για κάθε σφραγίδα που έχουμε. Πράσινη όμως.
στο ταμπλό μας. Άρα, αν εγώ έχω ας πούμε μία σφραγίδα πράσινη, είμαι στο ίδιο σημείο με τον Δαρβίνο ή και μπροστά του, θα πάρω 4 VP. Δεν χάνω τίποτα. Mm-hmm. Ο μπλε, όσες πράσινες έχει, 4 VP κάθε μία. Ο κίτρινος αν είχε 2 πράσινες, θα έπαιρνε 4 και 4, 8 μείον 1. Όχι, 4 θα πάρει μόνο. Ο κίτρινος αν είχε 2 σφραγίδες, θα έπαιρνε 8 μείον 1 επειδή είναι πίσω. Okay. Στο δεύτερο γύρο, αν είμαστε έτσι, κλείνει αυτό. Εδώ. Αυτό σου λέει 8 VP για κάθε καθαρή στίβα από γραμματόσημα. Αν δείτε, σηκώστε τα γραμματόσημα, ναι, φαίνεται το ίδιο συμβολάκι. Ναι. Οπότε, ήρθε πολύ νωρίς αυτό, δεν είναι πολύ καλό, δεν θα πάρουμε πολλά VP, προς το τέλος έχει νόημα. Αν θέλετε μπορούμε να τα αλλάξουμε στην παρτίδα γιατί έχει προτινόμενη θέση, μπορεί και γι' αυτό να τα έχει προτινόμενο, γιατί αυτό είναι λίγα VP στην αρχή του παιχνιδιού. Οπότε μπορεί να το κάνουμε μετά το setup προτινόμενο γιατί τα βγάλα random, σε αυτά μόνο, αλλά τα εξηγώ. Οπότε, αν εγώ έχω τελειώσει τη μία στίβα, ας πούμε, που είμαι μπροστά του, θα πάρω 8 VP. Αν ο πράσινος έχει τελειώσει τη μία στίβα, θα πάρει 8 μείον 2, 6. Και αν ο κίτρινος έχει τελειώσει τη μία στίβα, θα πάρει 8 μείον 2, 6 και μείον 1, επειδή περνάει και πίσω από εδώ, 5. Άρα όλα τα μείον τα μετράει. Όλα τα μείον τα μετράει. Τώρα, αν έχεις αυτό εδώ, ναι, σου λέει μόνιμα maximum μείον 2 πόντους, αλλά από κάθε πέναλτι, δηλαδή, εδώ θα έπαιρνε μείον 2. Μείον 0. Όχι. Maximum μείον 2. Το μείον 2 θα το πάρει. Μήπως είναι από το σύνολο maximum μείον 2. Και όχι από κάθε. Όχι, δεν είναι από το σύνολο, είναι από κάθε penalty. Α, γιατί μετά γίνεται 4. Ναι, ναι, συγγνώμη. Εδώ θα είναι 0. Αυτό λέμε. Εδώ θα είναι πάλι 0. Ναι. Εδώ θα είναι 1. Θα φάει ένα μείον. Mm-hmm. Και εδώ θα φάει μείον 2. Ναι, ναι. Από αυτό το scoring. Οπότε σου μειώνει 2 το κάθε scoring. Άρα τα δύο πρώτα τα κάνει 0. Νομίζω ότι δεν μηδενίζεται. Ποιο? Το μείον 2 δεν μηδενίζεται. Παραμένει μείον 2. Ναι. Νομίζω ναι. Α, δεν μπορεί να πέσει κάτι. Θα το κοιτάξω. Λέει maximum. Ναι, έτσι νομίζω. Οπότε τα τρώ ούτω ή άλλω. Εδώ θα πάρει. Αν ήσουν εδώ, θα πάρει μείον 2, μείον 1. Μείον 2, μείον. Όχι. Εδώ θα πάρεις μείον 2, εδώ θα πάρεις μείον 2, εδώ θα πάρεις μείον 2, εδώ μείον 1. Έτσι δεν είναι. Α, το maximum μπορείς να χάσεις. Ναι, το maximum που μπορείς να χάσεις είναι μείον 2. Από κάθε ένα. Δηλαδή στα πιο. Που... Άρα αν έχεις φτάσει εδώ, θα χάνεις μείον 2 για το καθένα. Σωστά. Δηλαδή σε γλιτώνει στα μακρινά scoring. Εδώ έχει μείον 5, ναι. Εδώ είναι για τις μπλε σφραγίδες, για τις κόκκινες σφραγίδες και εδώ είναι για το πόσα κιάγια έχουμε βάλει εμείς, ο κάθε παίχτης, 5 VP. Οπότε είπαμε το scoring, είπαμε τα μπλουδάκια. Όσο προχωράς παίρνεις βιπάκια, αλλά μόνο όπου πατάς. Στο τέλος είναι αυτά. Εδώ είναι υποτίθεται ότι άμα έχεις προχωρήσει πάρα πολύ με το καράβι, σου δίνει βιπάκια το παιχνίδι. Στο τέλος, αν τελειώσεις εδώ, παίρνεις 5. Όχι, την ώρα που πατάς. Α, τα παίρνεις. Ναι. Και εδώ ο πρώτος που θα φτάσει 3 και όλοι μαζί να φτάσουν 5 ο καθένας. Συν 3 ο πρώτος μόνο. Ναι. Τώρα, τι δεν είπα, δεν έχω πει αυτά τα συμβολάκια εδώ πάνω. Εδώ. Αν έχω βάλει ασπίδες μέχρι εδώ, είναι 3 VP στο τέλος του παιχνιδιού. Και αν έχω βάλει μέχρι ευρώ, όχι. Αν έχω βάλει μόνο εδώ, είναι 3 VP. Αν έχω βάλει και εδώ και εδώ και εδώ, είναι 9 VP. Α, okay. Για την κάθε σειρά παίρνεις 3 VP. Και αν έχω βάλει και εδώ, είναι 7 VP για την κάθε σειρά. Αλλά αυτά έχουμε και δύο συμβολάκια, το ασημένιο και το χρυσό. Αν έχω φτάσει μία σειρά μέχρι εδώ, πλέον όταν αυτός ο εργάτης μου κάνει action, θα παίρνει τον bonus στο ασημένιο. Πού είναι τον bonus στο ασημένιο? Είναι εδώ σε κάθε action. Το αριστερά. Βλέπετε το αριστερά. Αν έχει φτάσει μέχρι το τέρμα, θα παίρνει και το ασημένιο και το χρυσό μπόνους. Κάθε φορά που θα κάνει το action. Κάθε φορά που θα κάνει το action. Δηλαδή εδώ τι μου λέει, συν ένα βήμα από ό,τι βλέπω. Άρα έχω πάει εδώ, κάνω 3 και ένα 4. Okay. Και τι μου λέει, ένα χεράκι που τσιμπάει. Τι σημαίνει αυτό, είπαμε πάντα παίρνεις ό,τι καταλήγεις. 1, 2, 3 θα έκανα. Και εγώ θα μπορούσα να πω ότι τσίμπησα και ένα από αυτά που πέρασα. Δηλαδή, αν είχα κάνει αυτό 1, 2, 3, θα σταμάταγα εδώ, αλλά θα έκανα και αυτό το action. Γιατί έχω το χεράκι που τσιμπάει ένα από την ενδιάμεση διαδρομή. Ένα μόνο όμως. Ναι. Το ίδιο και εδώ ο άνθρωπος. Δηλαδή, θα μπορούσα να είχα κάνει, να είχα πάει εδώ, θα είχα κάνει ένα βήμα παραπάνω, 2 και ένα 3. Άρα θα έκανα 1, 2, 3. Θα έκανα το action, πάρε συμβόλαιο. Θα έπαιρνα τα δύο βιπάκια και λέω ότι σαν ενδιάμεσο action κάνω και αυτό. Γιατί αυτός έχει φτάσει στο χρυσό. Γιατί έχει φτάσει στο χρυσό ο συγκεκριμένος άνθρωπος που πήγα για την ενέργεια, ναι. Εδώ ένα παραπάνω
γραμματώσιμο και μπορώ να βάλω σε δύο διαφορετικά μέρη ή σε τρία διαφορετικά μέρη, ανάλογα. Εντάξει. Εδώ, μία σφραγίδα παραπάνω και μείον ένα έκπτωση ακόμα. Σε οτιδήποτε, είτε τοποθέτηση εδώ είτε αγορά από εκεί. Τι άλλο δεν έχουμε πει. Τελικό σκοράρισμα. Ναι, τελικό σκοράρισμα είναι. Μάλλον σε κάθε γύρο που τελειώνουμε, βγάζουμε το turn order, επιλύονται αυτά με τη σειρά. 1, 2, 3 που είπαμε, εδώ παίρνεις μια σφραγίδα one use, 2 λεφτά, 2 βήματα και ένα βήμα, 2 καράβι, ένα καράβι. Επιλύονται αυτά και μετά σκοράρουμε το scoring του round. Γιατί έχει σημασία, μπορεί εδώ π.χ. σε αυτό το γύρο, μπορεί με αυτά τα 2 βήματα εγώ να πάω εδώ να κατασκηνώσω και να βάλω 2 ακόμα γραμματώσιμα. Οπότε να κάνω καλύτερο σκοράρισμα σε αυτό, λέμε. Πάντως έχει σημασία ότι γίνονται με τη σειρά από πάνω προς τα κάτω στο ταμπλό. Αυτά γεμίζουν στο upkeep. Αυτά στο upkeep πάνε, αυτό θα ανέβαινε πάνω και θα μπαινε μόνο, θα φεύγει η πρώτη σειρά, θα ανέβαιναν όλα, αυτή η πρώτη γραμμή θα φεύγει, θα ανέβαιναν όλα πάνω και θα μπαίνανε στις κάτω θέσεις. Α, οκ. Ναι, έτσι. Ναι, αυτά φεύγουν εντελώς και ανοίγουν επόμενα. Είτε έχουμε πάρει είτε όχι, φεύγουν εντελώς και ανοίγουν επόμενα. Έχει για τους 5 γύρους ακριβώς. Εδώ το ασημένιο είναι συν 2 λεφτά και 3 VP το χρυσό, το ίδιο και εδώ. Endgame scoring είναι όπου βλέπετε το βελάκι, το βιβλίο με τα VP μαζί με το βελάκι, που το έχουμε πει, και σκοράρουμε στο τέλος και τα βιβλία. Okay. Που είπαμε είναι 2 πόντι ξερί, συν 1 για κάθε γραμμή που έχει ολοκληρωθεί, και το πολλαπλασιάζουμε με τα VP μας. Το άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί το... Το άθροισμα επί τον αριθμό που έχουμε φτάσει, τον πολλαπλασιαστή που έχουμε φτάσει. Αυτά κάποιες διευκρινήσεις τώρα για με αριθμό παιχτών και αρχικά παιχνίδια. Έχει και πάρα πολλά modules που δεν έχουμε βάλει. Ναι, δεν είπα αυτό. Αυτοί εδώ γίνονται draft στην αρχή. Οπότε έχω 4, θα κρατήσω μία, θα δώσω τις υπόλοιπες και θα καταλήξω... Με 4, αλλά την τελευταία την πετάω. Άρα θα μείνω με 3. Την τελευταία ή μία από τις 4? Όχι, την τελευταία την πετάω. Okay. Που θα έχω στο χέρι την πετάω. Μένω με 3. Αυτές οι 3 σφραγιδούλες εδώ είναι και οι σφραγιδούλες που θα ξεκινήσω με 1, 2, 3 εδώ. Okay. Η πάνω δεξιά, έτσι. Αναγκαστικά οι πρώτες μου σε κάθε ανθρωπάκο. Okay. Εντάξει, οπότε είναι σημαντικό ότι οι σφραγίδες θα κρατήσετε, γιατί παίζουν τα scoring. Να έχει και ποικιλία. Επίσης, όταν ένας εργάτης μου ολοκληρώσει αυτό εδώ, δηλαδή αυτός εδώ έχει 2 πράσινες, 2 μπλε και μία κόκκινη, και ακόμα και με μοβ γίνεται. Μπουστάρι και αυτό βλέπω. Ναι. Ακόμα και με μοβ γίνεται να το πετύχω, τότε μπορώ anytime action να πω: έχω κάνει αυτό, παίρνω 8 VP και τελείωσε. Αλλά αυτός εδώ που το εκτέλεσε, βάζω την κάρτα έτσι ως reminder ότι αυτός εδώ έχει εκτελέσει ειδικό action. Άρα αυτοί οι δύο δεν μπορούν να του μπανιάσω έναν εγώ και να τους κάνω όλους με το ίδιο. Ναι. Αυτό εδώ είναι, βγάλε αμέσως ένα ανθρωπάκο κάπου που δεν έχεις εξερευνήσει. Και αυτό εδώ, 2 και 2 βήματα. Αυτό εδώ είναι, κάνε ένα action, χωρίς να βάλεις κι άλλη, που δεν έχει εξερευνηθεί ακόμα. Okay. Κάνεις το action, τσαμπέ. Okay. Αλλά δεν βάζεις και κι άλλη για να είναι ανοιχτό για μετά. Okay. Αυτά, νομίζω τα είπα όλα. Τώρα κάτι λεπτομέρειες, κοιτάμε και το rulebook, αυτό εδώ που δεν θυμόμουν, εντάξει, μικρό το κακό. Αυτό, πάμε να παίξουμε. Για να βλέπετε αυτό το βίντεο και να το έχετε δει μέχρι αυτό το σημείο, πάει να πει ότι είστε φαν των σχεδιαστών και φαν της κατηγορίας αυτής των παιχνιδιών. Γιατί αυτό το παιχνίδι αξίζει μια θέση στην συλλογή του καθενός και της καθεμιάς. Θεωρώ ότι αν σας αρέσουν τα medium Eurogames, τα παιχνίδια μεσαίας δυσκολίας, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δικαίως διεκδικεί μια θέση στα πολύ καλά παιχνίδια αυτής της κατηγορίας. Παιχνίδια στα οποία σας αρέσουν οι μηχανισμοί, ο μηχανισμός τοποθέτηση εργατών με ένα gimmick, με κάτι έξτρα, με κάτι διαφορετικό το οποίο να κάνει να ξεχωρίζει. Βλέπε για παράδειγμα Jolkin, το οποίο είναι το παιχνίδι τοποθέτηση εργατών, αλλά έχει τη χρονοκαθυστέρηση με το πώς γυρίζουν τα γρανάζια.
παιχνίδι είναι αυτό, φανταστικό. Αν σας αρέσουν λοιπόν παιχνίδια αυτού του τύπου, τοποθέτηση εργατών με κάτι μπουφ, να το πω έτσι, είναι παιχνίδι που το φέρνει αυτό. Και παρόλο που μπορεί οπτικά να μην σου τραβάει το μάτι, να λες, okay, το Jolking φαίνεται ότι είναι παιχνίδι το οποίο είναι σε πολλά επίπεδα και με πολύ βάθος και πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά το βγάζει αυτό το αίσθημα και πραγματικά το βγάζει και στο τραπέζι και στην εμπειρία και στην αίσθηση που αφήνει μετά όταν το σκέφτεσαι πώς έπαιξες. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει να δώσει πάρα πολλές παρτίδες, πολύ επαναπαιξιμότητα, πολύ βάθος. Θες να παίξεις παρτίδες back to back γιατί τόσο καλό είναι, ναι, τόσο καλό είναι. Και ίσως να πω το μόνο αρνητικό που μπορώ να σκεφτώ και μου έρχεται στο μυαλό είναι λίγο downtime, ιδίως αν παίζεις με ανθρώπους που έχουν λίγο, είναι λίγο κίνηση ανάλυση παράλυσης, να το κάψουν. Αλλά ειδικά αν παίζεις σε 4 παίχτες, όπως το παίξαμε εμείς. Αλλά αν δεν το. Την τελευταία φορά δηλαδή, αν δεν το κάψει κάποιος, γιατί δεν είναι σαν τον Μπαράζ που. Εγώ γενικά τα παιχνίδια μου δεν τα ακύω. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό σε ένα συγκεκριμένο χρόνο για να μην κουράζω ούτε τους άλλους, ούτε να σκέφτομαι και να ξανασκέφτομαι και να αλλάζω τη στρατηγική μου. Αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι, τον Μπαράζ, ας πούμε, το βγάζει αυτό. Δηλαδή και αυτούς που δεν θέλουν να το κάψουν το παιχνίδι, σε βάζουν να σκέφτεσαι και να λες και το νερό μετά θα πάει από εκεί και θα πάει εκεί, θα δώσω αυτό σε αυτόν και ούτω καθεξής. Εδώ δεν βγάζει κάψιμο το παιχνίδι, γιατί είναι πολύ ανοιχτό και πολύ κλειστό. Οπότε ουσιαστικά ναι, ανταγωνίζει τους άλλους για να πάρεις θέση τοποθέτηση εργατών, γιατί σε κάποια μπαίνουν κάποιοι εργάτες και σε κάποια μπαίνουν όλοι, κάποια spot, κάποιες θέσεις. Αλλά θα έλεγα περισσότερο ανταγωνίζει τον εαυτό σου. Πόσο καλό θα είσαι από τον ίδιο σου εαυτό. Και δεν είναι ότι δεν έχει αλληλεπίδραση το παιχνίδι, έχει αρκετή αλληλεπίδραση, αλλά είναι λίγο περίεργο να το προσδιορίσω. Προσπαθείς απλά να κάνεις. Να ανταγωνιστείς τον εαυτό σου και να είσαι πιο έξω από τον εαυτό σου για να σου βγει καλύτερα το σχέδιο και να το εκτελέσεις, κάπως έτσι. Και άλλα παιχνίδια το βγάζουν αυτό, αλλά σε αυτό μου το έβγαλε αυτό το αίσθημα πάρα πολύ. Ποιότητα παραγωγής ωραία, εντάξει, η Collector Edition που έχω, δεν ξέρω τι λένε Collector, θα μπορούσε απλά να είναι μια Deluxe ή κάτι, okay. Ωραία είναι, αλλά. No. Το art επίσης θα ήθελα να είναι λίγο πιο ωραίο. Αυτό που με ενόχλησε είναι ότι το εικονόγραφι δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν κάνανε πολύ καλή δουλειά με το εικονόγραφι στο art, δυστυχώς. Είναι το μόνο μειονέκτημα από την παραγωγή που μπορώ να πω. Η παραγωγή γενικά κατάλληλα είναι πολύ ωραία πολυτίμια, έχει πολλά πράγματα, πολλά στοιχεία, πολλά token, πολλούς δείκτες, πολλές κάρτες και ούτω καθεξής, πολλά πλακίδια. Η όλη ομορφιά του παιχνιδιού έρχεται από το gameplay και από το συνδυασμό και το βάθος που δίνει, αλλά αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι αυτό το φανταστικό σύστημα που έχει κάτω από το καπό, που είναι αυτό το μηχανισμό με τους εργάτες, ο οποίος τους προσθέτει βουλοκαίρια με διαφορετικά χρώματα, διαφορετικές διαπιστεύσεις, που μπορεί να τους επιτρέψει να είναι ευέλικτοι και να μπορούν να πάνε σε συγκεκριμένα σημεία. Ή σε πολύ περισσότερα συγκεκριμένα σημεία και να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα και να βγάλεις πολύ περισσότερα το σχέδιο σου στην πράξη και να οδηγηθείς στην νίκη του παιχνιδιού. Αυτό λοιπόν είναι το Downwind Journey, τσεκάρετε το όπως και οτιδήποτε.